Έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης βρέθηκαν το πρωί δεκάδες πολίτες από την ομάδα πρωτοβουλίας για υπεράσπιση και προστασία του 5χρονου αγοριού που θα πρέπει να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον πατέρα του μετά από απόφαση του ανωτάτου. Η μητέρα θα πρέπει να παραδώσει τον 5χρονο σε λειτουργό του γραφείου Ευημερίας την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Για να μπορέσει να γίνει όντως ομαλή μετάβαση που, όπως μας εξήγησε και η ψυχολόγος, μιλούμε για κάτι που πάει 6 μήνες, ένα χρόνο. Θέλει χρόνο το παιδί. Τουλάχιστον να μακρύνει ο χρόνος προσαρμογής, επαφής, επικοινωνίας. Την επικοινωνία, ποτέ δεν την αρνηθήκαμε. Είναι ο πρώτος που την υπερασπίζεται, την επικοινωνία του πατέρα με το παιδί του. Αλλά άλλο επικοινωνώ και άλλο ξεριζώνω την καρδιά του παιδιού. Οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να είναι σεβαστές, τόνισε η Υπουργός Δικαιοσύνης Εμίλη Γιολίτη, διαβεβαιώνοντας ότι η ίδια και η πολιτεία θα σταθούν αρρωγή για την ομαλή μετάβαση και ένταξη του παιδιού στην Αμερική. Η ουσία της απόφασης, δηλαδή η επιμέλεια του παιδιού, θα αποφασιστεί στην Αμερική και ότι αυτή εδώ είναι η αρχή και όχι το τέλος της διαδικασίας. Το προξενείο μας ήδη ετοιμάζεται κατάλογος από δικηγόρους οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι σε θέματα οικογενειακού δικαίου, ούτως ώστε να μπορεί να επιλέξει. Υπουργός Δικαιοσύνης είχε επίσης κατηδίαν συνάντηση με τη μητέρα του παιδιού.